Καλησπέρα κύριε Ταβερναράκη, καλό απόγευμα. Καλησπέρα σας κύριε Βακηθιανάκη και στους καλησπέρα στους ακροατές σας. Είχαμε λοιπόν ένα περιστατικό χθες, μη αναμενόμενο, έτσι όπως διαβάζω, δεν το περίμενε κανείς, δεν το είχε προβλέψει. Ναι. Αλλά μπορούσε να είχε όμως να μιλάμε τώρα σε μια άλλη βάση σήμερα. Ομολογουμένως ήταν ένα περιστατικό το οποίο θα μπορούσε προφανώς να υπάρχει κάτι χειρότερο. Ευτυχώς βοήθησε ίσως ο καιρός, παρόλο που ήταν μια ημέρα η οποία είχε κόσμο, ήταν ανοιχτή η αγορά. Mm-hmm. Τέλος πάντων δεν είχαμε θύμα, ήταν ένα μικρό κομμάτι της διευθυπένδυσης της καινούργιας πόρτας, όπως προείπατε, του γεφυρώματος, του νεότερου γεφυρώματος δίπλα στην πύλη Ιησού, το οποίο είναι μια αλήθεια επένδυση, η οποία ήταν πάνω σε μια κατασκευή που έχει κατασκευαστεί πριν από 30 και πλέον χρόνια, γύρω στο 1990. Δεν είχε δώσει ομολογουμένως, όπως είπατε και εσείς, δείγματα ότι κάτι μπορούσε να συμβεί σε αυτή την επένδυση. Μια παλιά κατασκευή ομολογουμένως, η οποία όμως δεν μας είχε δώσει δείγμα ότι κάτι συνέβαινε. Αυτό τώρα εσείς που ξέρετε και τα μηχανικά και όλα αυτά, κύριε Ταβερναράκη, για ποιο λόγο είχε επενδυθεί το σημείο αυτό? Ήταν για να υπάρχει έτσι ένας καλοπισμός, αυτόν τον λόγο εξυπηρετούσε αυτό το έτσι, κομμάτι. Ιστορικά έτσι, για να πούμε 2-3 πράγματα προς τους ακροατές, καλό είναι να τα υπενθυμίζουμε και να τα μαθαίνουμε όλοι και να τα γνωρίζουν και οι νεότεροι. Θα έχουμε βέβαια. Ναι, θα έχουμε στη συνέχεια ακριβώς για αυτό το θέμα, γιατί πρέπει να ξέρουμε τι. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε την άποψη. Ωραία, είναι του ένα από τα τρία λοιπόν γεφυρώματα τα οποία έχουν γίνει από τις αρχές δεκαετίας του 20. Το πρώτο γεφύρωμα της πόλης είναι στην πύλη Παντοκράτορα, στη Χανιόπορτα που λέμε, που έγινε το 1920. Στη συνέχεια μερικές δεκαετίες μετά έγινε στο Χωμένο Μπεντένι που λέμε, έτσι δίπλα στην εκεί που είναι το Λέμ, πολιτιστικό τώρα. Στο πολιτιστικό, μπράβο, ακριβώς απέναντι, ναι. Μια μελέτη του Πάτροκλου Καραντινού. Και στη συνέχεια έγινε το 1970 με μια μελέτη του Ιορδάνη Δημακόπουλου, η πύλη η οποία συζητάμε, mm-hmm. η οποία είναι από οπλισμένο σειρόδεμα, δίπλα στην πύλη Ιησού, η καινούρια πόρτα που λέμε. Στη συνέχεια, μερικά χρόνια αργότερα, στις δεκαετίες του 80, αρχές του 90, έγινε η λίθ επένδυση του γεφυρώματος αυτού, όπου έχουν βέβαια περάσει αρκετά χρόνια από τότε, όπως είπαμε, και σήμερα βρέθηκε αυτή η κατάσταση, τέλος πάντων, να συμβεί αυτό το ατυχές γεγονός. Ναι. Σημασία έχει ότι τουλάχιστον και εγώ ίδιος διαπίστωσα ότι τουλάχιστον ο μηχανισμός λειτουργήσε της πολιτικής προστασίας και με αυταπάρνηση. Λειτουργήσε μετά που πέσανε οι πέτρες, κύριε Ταβερναράκη, δηλαδή το να απομακρυνθούν οι πέτρες και να γίνει και όχι, μια καθαίρεση. Ναι. Όλες αυτές οι πέτρες δεν πέσανε εκείνη την ώρα, έτσι προς Θεού. Έπεσε, σας είπα, ένα μικρό κομμάτι, 2-3-4 τετραγωνικά της λιθεπένδυσης. Στη συνέχεια και οι υπηρεσιακοί παράγοντες και η αρχαιολογία πέρασε και η εξωτερική συνεργάτη του Δήμου Ηρακλείου αλλά και οι αντιδήμαρχοι, όπου κάναμε μια επιτόπου αυτοψία με το γερανοφόρο του Δήμου, όπου δούλευαν οι πυροσβέστες εκείνη την ώρα, και τους δόθηκε η εντολή της καθαίρεσης όλης της λιθεπένδυσης για πολιτική προστασία, έτσι, για να μην συμβεί κάποιο ατύχημα. Μάλιστα, ένα τμήμα του μέσα στη βροχή και μέσα στην κακοκαιρία η οποία είχε εκείνη την ώρα γύρω στους 3-4 βαθμούς, ένα τμήμα του δεν κατάφεραν μόνο με τις αξίνες να το κατεβάσουν, ναι. Αλλά έγινε σήμερα με κομπρεσέρ, δηλαδή δεν ήταν όλο το κομμάτι, απλά για λόγους πολιτικής προστασίας, σε συνεννόηση βέβαια με την αρχαιολογία, παρόλο που ξέρετε ότι όλο το μνημείο δεν ανήκει στον Δήμο Ηρακλείου, όλο το μνημείο, ενιαίο, το συγκεκριμένο όμως είναι. Ανήκει στην αρχαιολογία, ναι. Τα συγκεκριμένα βέβαια γεφυρώματα. Είναι στο Δήμο αυτά.
Αυτά ανήκουν στο Δήμο τα, ναι, τα γεφυρώματα που λέτε. Ναι, το θέμα είναι τώρα, κύριε Ταβερναράκη, ναι, θα πει κάποιος ότι ξέρεις, δεν μπορείς να είσαι παντού ή δεν μπορείς να προβλέπεις τα πάντα από τη στιγμή που από μια απόσταση το βλέπεις και δεν έχει κάτι εμφανές, δηλαδή μια ρογμή ή και εγώ δεν ξέρω τι που θα χτυπούσε. Ομολογουμένως δεν είχε προειδοποιήσει. Το καμπανάκι, αλλά... Ακριβώς, ακριβώς. Αν μια κατασκευή δεν σε προειδοποιήσει για κάτι, πολλές φορές μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα, έστω και μικρό, το οποίο όμως μπορεί να έχει δυσάρεστα αποτελέσματα ακόμη και για ανθρώπινη ζωή. Βέβαια, έτσι. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Συνέβη αυτό και είπαμε ευτυχώς που είναι μόνο υλική ζημιά, τέλος πάντων η καταστροφή. Τώρα από εδώ και πέρα, επειδή υπήρξε και μια σύσκεψη σήμερα στο γραφείο του Δημάρχου, ήσασταν και εσείς εκεί, ναι, ήταν και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, πολυοδομίας και άλλοι παράγοντες. Τι γίνεται τώρα? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο πάθηκε ως απόφαση είναι καταρχήν να δούμε συνολικά την, παρά την απόφαση που πάθηκε εκείνο το βράδυ, σας είπα εχθές το βράδυ, τις καθαίρεσες της πρόσωψης σε εκείνο το σημείο, όλης της πρόσωψης και στα δύο ρεύματα, θα ελεγχθεί και από την πλευρά της, την έξω πλευρά της εντός τυχών πόλης, το νοτικό, ας πούμε, το νότιο κομμάτι, έτσι. Την όαση για να... Η νότια έξοδος θα ελεγχθεί και αυτό που πιθανόν να βρίσκεται σε αυτή την ίδια κατάσταση, αν και είναι λίγο διαφορετική η κατασκευή, αλλά εάν και αυτό είναι, θα καθαιρεθεί και αυτό και στη συνέχεια σε συνεννόηση με την αρχαιολογία για το ενιαίο του μνημείο που σας είπα, θα πάρθει μια απόφαση το πώς θα αποκατασταθεί, ίσως με κάποιο υλικό, για να μην έχουμε διαφορετικό, για να μην έχουμε την ίδια κατάληξη με τα παλιά από μερικά χρόνια. Γιατί καταλαβαίνετε, οι ορθομαρμαρώσεις, γιατί ουσιαστικά μια ορθομαρμάρωση είναι, έτσι. Αντιλαμβάνεστε τώρα πια δεν τις κάνουμε απλά με μια τσιμεντοκονία όπως ήταν αυτή. Τα χρόνια έχουν περάσει, τα υλικά έχουν αλλάξει, είναι πιο ασφαλή, παίρνουμε περισσότερα μέτρα ασφαλείας, θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά, όπως μια ορθομαρμάρωση σήμερα βάζουμε και κάποιες αντιρρήδες εντός εισαγωγικών, κάποιες βίδες, για να πω απλά, μέσα στην κατασκευή ή κάποιο σκελετό τον οποίο κατασκευάζουμε, πώς μας διασφαλίζει την μη πτώση σε περίπτωση αποκόλληψης έστω και ενός λίθου. Ίσως να μπει κάποιο άλλο υλικό, τέλος πάντων θα συναποφασθεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σας ξαναλέω, παρόλο που για να μην ρίχνει ο ένας τον άλλο στην αρμοδιότητα, αλλά επειδή το μνημείο είναι ενιαίο και προφανώς παραπέμπει στο ενετικό τείχος. Κύριε Ταβερναράκη, το έχουμε αυτό το πρόβλημα. Για ένα πράγμα να έχουν λόγο πολύ. Να βρούμε ποιος είναι ο... Ναι, δυστυχώς για αυτό το θέμα έχουν καταναλωθεί πολύ μελάνη, έχουν δείξει κάποιες και η ίδια Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, έχει δείξει την αντίστοιχη και ευαισθησία αλλά και αλλά πράτη να πράγματα για το μνημείο και για το Ηράκλειο. Πρέπει να τελειώνει βέβαια όμως αυτό το θέμα, το συζητάμε τώρα και αυτό, ο Δήμος επενδύει στα τείχη πάνω. Σωστά. Υπάρχουν κάποια έργα αυτή τη στιγμή τα οποία είναι σε εξέλιξη του Δήμου Ηρακλείου, όπως και σήμερα έτσι τονίστηκε και από τον Δήμαρχο Ηρακλείου αλλά και από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αναστασάκη. Έχουν γίνει προσπάθειες και από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές πάρα πολύ μεγάλες όσον αφορά την αποκατάσταση ευθύγραμμων τμήματων του ενετικού τείχους. Η πύλη Ιησού που συζητάμε σήμερα είναι το Μουσείο Νίκος Καραδάκης, μια αξιοποιημένη πύλη, η οποία νομίζω ότι τη χαίρονται οι Ηρακλειώτες όταν τη βλέπουν, η οποία είχε και κτίσματα γύρω-γύρω, αν θυμάστε, κακοποίηση πολύ μεγάλη έχει συμβεί στα τείχη. Η πύλη Παντοκράτορα δίπλα στη Χανιόπορτα, η οποία είναι ένας χώρος ο οποίος δεν έχει τεθεί σε λειτουργία, αλλά αμή τι άλλο, ένας χώρος που έχουν γίνει αρκετές συνεδριάσεις. Νομίζω ότι στην κατεύθυνση αυτή σήμερα βρίσκονται ενταγμένα δύο έργα στο ΕΣΠΑ και στο Πράσινο Ταμείο, με τη συμβολή βέβαια της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφέρειας του Σταύρου Αρναουτάκη, όπως είναι το τμήμα που βρίσκεται στη Δουκός Μποφόρ, στα τέννις που λέμε, το ευθύγραμμο τμήμα και το Ρεκιόνε,
το οποίο όντως είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει στατικό αυτό δομικό έχει πρόβλημα. Πρόβλημα, βέβαια, σοβαρό. Πάνω από ένα χρόνο τώρα που έχει γίνει και η ένταξη αλλά και η δημοπρασία, αναμένουμε τον ανάδοχο και την έναρξη των εργασιών στο συγκεκριμένο σημείο. Έχει ήδη ενταχθεί το παράκτιο τείχος στο ΕΣΠΑ του Δήμου Ηρακλείου. Μια μελέτη η οποία έχει γίνει από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Έχει προχωρήσει η ένταξή του, αναμένεται και η δημοπράτησή του. Αντιλαμβάνεται το ισόπεδο κομμάτι, να μην το ξεχάσω, το οποίο ήδη έχει δημοπρατηθεί και αναμένεται και εκεί ο ανάδοχος για την αξιοποίηση του ισόπεδου τμήματος και την αξιοποίηση για περιφατικούς λόγους και επισκεψιμότητας και λοιπά. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό νομίζω ότι το χειροματικό έργο του Ηρακλείου, το οποίο είναι μοναδικό σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, ένα έργο το οποίο το έχουμε κακοποιήσει ομολογουμένως, να μην ξεχάσουμε την κατεδάφιση. Θα μπορούσε να είναι και όλο κατεδαφισμένο. Ναι, θα μπορούσε να ήταν και όλο κύριε Ταβερναράκη, στο τσακ γλίτωσε το τείχος. Ναι, να μην ξεχάσουμε την κατεδάφιση της σπίτης Αγίου Γεωργίου για να διανυχθεί. Διότι όλες αυτά τα γεφυρώματα που συζητάμε έγιναν για τη διάνοιξη οδών, έτσι. Όπως είπαμε, τη Χανιόπορτα, την καινούρια πόρτα, το κομμένο Μπεντένι. Αντίστοιχα έγινε και στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Η κατεδάφιση της σπίτης Αγίου Γεωργίου, η οποία σήμερα βρίσκεται υπόγεια κάτω από την Πλαγία Ελευθερίας, ένα τμήμα μόλις, έτσι. Σωστά. Ένα θέμα είναι. Θα σας τα πει πάρα πολύ καλά, κυρία Στιακάκη, θα γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα όλα αυτά τα ιστορικά. Εμείς απλά σχολιάζουμε τώρα για να γλιτώσουμε τέτοιες περιπτώσεις, κύριε Ταβερναράκη, είναι το θέμα. Πώς και η πλευρά του εκάστοτε Δήμου, στον οποίο, ο οποίος μάλλον έχει τη δικαιοδοσία, θα κινείται πιο αποτελεσματικά. Από την άλλη, το κράτος. Ότι να μπορέσει να αποκεντρώσει, να δώσει πράγματα στους Δήμους για να μπορούν να προχωρήσουν πιο γρήγορα και οι καθυστερήσεις που υπάρχουν. Τώρα είπατε πριν ένα χρόνο ήταν η μελέτη, το θέμα, το ένα, το άλλο και συζητάμε ακόμα, περιμένουμε. Δηλαδή αυτός ο χρόνος που χάνεται μέσα στις διαδικασίες, τα ξέρετε κι εσείς, είσαστε μέσα πάρα στα πολύ πράγματα. Καλά, ομολογουμένως είναι από τις αγκυλώσεις του κράτους που δεν αφήνουν τα πράγματα να προχωρήσουν. Εντάξει, πραγματικά μια μελέτη για να γίνει χρειάζεται ένα χρόνο, έτσι, πάρα πολύ μεγάλο, αλλά όταν φτάνουμε σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης μιας μελέτης και βρίσκεται και η χρηματοδότηση, νομίζω ότι μας προσβάλλει όλους το να περνάει ένας χρόνος ή δύο χρόνια για να ξεκινάει το έργο. Έτσι. Ναι. Εντάξει, δυστυχώς είναι οι αγκυλώσεις και οι γραφειοκρατίες του κράτους στα πλαίσια της ονομαζόμενης, όπως λέμε, αξιοκρατίας ή τέλος πάντων διαφάνειας. Καλύτερα, θα έλεγα. Πολλές φορές όμως. Πολλές φορές αυτό γυρίζει μπούμεραγκ σε όλους. Μπούμεραγκ στα έργα και σε όλο το σύστημα εκεί όπως δουλεύει. Τέλος πάντων, μένουμε στο πολύ βασικό ότι σε αυτή την περίπτωση τώρα δεν είχαμε κάτι σοβαρό. Δηλαδή, κάποιος να τραυματιστεί, κάποιος διερχόμενος, κάποιος με το αυτοκίνητό του. Το βασικό και ο Δήμος τώρα να ανασκουμπωθεί. Αλλά και για μένα ήταν και το αξιοθαύμαστο να εξάρω την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και των υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου που με αυταπάρνησε εκείνη την ώρα από το Τμήμα Καθαριότητας, από τα παιδιά του Τμήματος Καθαριότητας, μέχρι τα παιδιά της Πολιτικής Προστασίας, μέσα στο χιονιά, κατάφεραν να δώσουν σε κυκλοφορία μέσα σε 3 ώρες το χώρο, μια δύσκολη επιχείρηση εκείνη την ώρα. Με τα γερονοφόρα του Δήμου. Ναι. Νομίζω ότι τους αξίζει ένα έτσι. Το θέμα είναι βέβαια, εμείς συζητάμε τώρα το προλαμβάνει, κύριε Ταβερναράκη, γι' αυτό είναι, δηλαδή να μπορούν να γίνονται πράγματα και διαδικασίες ώστε να μην έχουμε. Εντάξει, να μην έχουμε. Θα σωστά, γίνει, σωστά. Το σκούπισμα θα γίνει, τα μπάζα θα μαζευτούν, αλίμονο. Αλίμονο, το θέμα είναι να μην έρθει σε κανένα στο κεφάλι. Σε κανένα στο κεφάλι, είναι σωστά. Κοιτάξτε, πολλές φορές διαπιστώνουμε προβλήματα. Ξέρετε. Σας λέγαμε μόλις πριν από λίγο για μια μελέτη, η οποία είναι 10 χρόνια, 15, για το ισόπεδο της του Κοσμοφόρ. Ναι. Είναι τόσα χρόνια, το Ρεκιόν έχουν γίνει γραφτεί μελάνια και μεράνια για το Ρεκιόν στα τένις δίπλα. Η κακοποίηση του μνημείου την οποία τη συζητάμε, για το κομμένο Μπεντένι, το οποίο έχει αυτή τη στιγμή σπηλαιώσεις από κάτω, τις οποίες όλοι τις γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν γίνει μελέτες, θα έπρεπε να γίνει χρηματοδοτήσεις μεγάλων ποσών για αυτό το έργο της τάξης των 3, 4 και 5 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημοπράτηση αυτών των έργων. Είναι μεγάλες παρεμβάσεις.
Νομίζω ότι όταν συμβεί το κακό, τότε δεν θα πρέπει να τρέχουμε τότε. Σίγουρα θα πρέπει σε αυτές τουλάχιστον τις περιπτώσεις που είναι απόλυτα εμφανείς, εκεί να ισχύει το προλαμβάνει. Εντάξει, πολλές φορές μπορεί να συμβεί κάτι όπως αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση που ήταν αδύνατο, νομίζω, οποιοδήποτε μηχανικός ή οποιοδήποτε συνάδελφος να μπορούσε να το προνοήσει, να το... Η ευκαιρία πάντως... Να το ανακαλύψει, θα έλεγα. Μπράβο. Ανέμακτα πέρασε αυτό και δόθηκε η προειδοποίηση, κύριε Ταβερναράκη. Τώρα νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να ελέγξουμε κάποια πράγματα όσο μπορούν να ελεγχθούν. Να προλάβουμε τα επόμενα που μπορεί να είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πραγματικά. Καλή συνέχεια, κύριε Ταβερναράκη. Να είστε καλά, γεια σας.